Αλλά τι ήθελε ο σύζυγος από τη σύζυγο? Ο σύζυγος ξέρει την επιβεβαίωση. Δηλαδή αυτό είναι το οποίο αναπαύει τους άνδρες. Δηλαδή πρέπει να αναπαύει η γυναίκα τον άνδρα της. Τι σημαίνει αναπαύομαι? Όπως ξαπλώνω πάνω σε ένα ωραίο, ας πούμε, καναπέ, σε ένα ωραίο στρώμα και είναι μαλακό και είναι ωραίο, και αναπαύομαι, ξεκουράζομαι και λέω τι ωραία, ας πούμε, ξεκουράζομαι εδώ. Έτσι πρέπει να είναι η σύζυγος για τον άνδρα της. Όταν έρχεται ο άνδρας, ας πούμε, και λέει, ξέρει, ας πούμε, εκαματούν το πράγμα σήμερα. Ποτέ σας, η γυναίκα της, μην αφισβητείτε τους άνδρες σας. Από τη στιγμή που θα αφισβητείς τον σύζυγό σου, είναι σαν να ρίχνεις ένα κάδο νερό, ας πούμε, πάνω σε μια φωτιά που ανάβει και πρέπει να ανάβει για να ζεσταίνει, ας πούμε. Αν θα αφισβητείς τον άνδρα σου ή αν σου πει ότι είχαμε κάτι και... Ούμα ήταν που κάμε και εσύ, ξέρω εγώ, και ποιος σου λαφκάζει, να όλοι κλέφτουσε, όλοι περιπέζουσε, όλοι γελούσου, εσύ λαμβάνει κανένας υπόψη, εν είσαι δυναμικός, εν είσαι δυνατός, εν ήξερε να ψουμνίζεις, έκαμνεις κουμάντο τα λεφτά σου. Άμα το μειώσει το σύζυγό σου έτσι, τέλειωσε ο άντρας. Θα σβήσει. Θα σβήσει. Και μετά, θα σου λέει τίποτα. Να έρχεται σπίτι, πώς σε πρέπει, καλά. Τίποτα άλλο. Ενώ την επιβεβαίωση που χρειάζεται πρέπει να την πάρει από τη σύζυγό του.